για την φορολόγηση των αναδρομικών και δεύτερον για εκείνες τις πληροφορίες ότι ξέρετε θα δοθούν έξτρα ποσά σε συντάξεις αναδρομικά βάσει του επαναπολογισμού Βρούτσι. Ισχύει κύριε Χατζόπουλε κάτι τέτοιο? Αυτό έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Άρα ισχύει δηλαδή θέλετε να πείτε και έπρεπε να είναι ολοκληρωμένο. Ήταν κάτι και δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θυμάστε ότι είχαμε βγει και είχαμε πει ότι είναι ένα μικρό κομμάτι που έχει μείνει. Αυτό το μικρό κομμάτι ολοκληρώνεται από ό,τι παθαίνουμε. Θα το δούμε κιόλας. Είχαν πει ότι θα το κάνουμε μέχρι τέλος του έτου. Αν το κάναμε τέλος Νοέμβρη, θα είναι καλύτερο. Μάλιστα. Διότι οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι, ξέρετε, οι επιστροφές αυτές, τα αναδρομικά, μπορεί να φτάνουν ακόμα και σε 5.100 ευρώ. Μια ανάσα θα είναι για ανθρώπους, εάν ισχύει πραγματικά αυτό, εάν είναι ισχύει. Πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ λίγοι. Τι είναι? Είναι πάρα πολύ λίγοι σε αριθμό συνταξιούχων. Μάλιστα, αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι. Φορολόγηση αναδρομικών. Πάμε. Το μεγάλο θέμα. Το θέμα. Θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι η απόφαση του ΣΤΕΠ, την οποία την είχαμε προκαλέσει εμείς το ενίο δίκτυο συνταξιούχων, το λέω σε εισαγωγικά γιατί κάτι δυστυχώς συνάδελφοί μου συνταξιούχοι άλλων συλλόγων είχαν πει τότε να μην κάνουμε αγωγές. Βάσει αυτή τη απόφαση, την οποία είχαν προκαλέσει το ενίο δίκτυο συνταξιούχων, είχε πει η απόφαση του ΣΤΕ ότι έπρεπε να πάρουμε και ένα δρόμο και για το 40-93 κύρια Κυπουρική και δώρα κύρια Κυπουρική. Δυστυχώς η κυβέρνηση έδωσε τα ψίχουλα στο 30% των συνταξιούχων, το άλλο 70% δεν πήρε ούτε ένα ευρώ, και ταυτόχρονα έρχεται τώρα να φορολογήσει και αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα, από ό,τι έχετε μπροστά σας στο δελτίο τύπου και την επιστολή στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων, είναι 1,3 δις και μας δάνε 431 εκατομμύρια και 100 εκατομμύρια. Φόρο, ο οποίος φόρος μέσω σταθμικά θα έχει το 33%. Και εμείς είπαμε κάτι απλό. Έχουμε στείλει και επιστολή 6-8-6, το οποίο είπαμε στον κύριο Σταϊκούρα, ότι δεν πρέπει να πληρώσουμε ένα ευρώ για ποιους λόγους δεν πρέπει να πληρώσουμε. Πρώτον, δεν πήραμε τα αναδρομικά από το 12 που μας τα έκοψε, θυμάστε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Πήραμε μόνο το 11μηνο. Και δεύτερον, δεν πήραμε το 6% κάθε έτος. Οι αγωγές όταν γίνονται, έχουμε και τις αποφάσεις γράψεις των δικαστηρίων, που βάζουν 6% τόκο κάθε έτος. Άρα δεν μας δώσε και το 30% που έπρεπε να μας δώσει την πενταετία της αγωγής μας. Άρα εκ των πραγμάτων, γι' αυτό ζητάμε ότι δεν πρέπει να πληρώσουμε ένα ευρώ. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς δεν είμαστε κλέφτες απέναντι στο κράτος. Ίσα-ίσα που εμείς πληρώνουμε το φόρο μας κανονικά. Αυτό είπαμε και δεν πρέπει να πληρώσουμε ένα ευρώ. Εν τω μεταξύ, πρέπει να σας πω ότι μάλλον και θα το ανακοινώσουμε την άλλη Πέμπτη, θα κάνουμε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για να βγάλουμε το ζήτημα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αφορά 1.100.000 συνταξιούχους. Αν και μας δώσανε τα ψίχουλα, μας ζητάνε από τα ψίχουλα να μας πάρουν το 33% μέσω σταθμικά. Μιλάμε για πολλά χρήματα και εμείς σαν δίκτυο θα το πολεμήσουμε και πιστεύω να βρούμε άκρη. Θυμάστε τι κάναμε με το αναδρομικά του 9 με το 14 που είχαν φύγει συνταξιούχοι με σύνταξη και αργήσαν τα ασφαλιστικά ταμεία να τους δώσουν τα χρήματα. Εκεί το κερδίσαμε. Και έχουμε κάνει την αίτηση, όπως σας έχουμε ξαναπεί, αίτηση και προσφυγή και στην ΑΔΕ, το οποίο δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ ο συνταξιούχος, και σβήνονται και επιστρέφονται και τα χρήματα πίσω, γιατί υπάρχουν κατηγορίες συνταξιούχων από το 9 ως το 14 που έχουν πληρώσει τα χρήματα. Αυτοί τα παίρνουν άμεσα. Αυτοί που δεν το έχουν πληρώσει σβήνονται τελείως, και αυτοί που έχουν πληρώσει, που είναι με δόσεις, σταματάνε να πληρώσουν τις δόσεις, και ό,τι έχουν πληρώσει επιστρέφεται πίσω. Μάλιστα. Ήταν μια τεράστια επιτυχία του δικτύου. Σας λέω ότι εμείς προσπαθούμε. Και κάτι άλλο. Αυτό με το 11μηνο κάνει τραγικό πολιτικό λάθος η κυβέρνηση. Να σας εξηγήσω γιατί. Αν ήθελε να τα φορολογήσει, γιατί δεν τα φορολόγησε την ημέρα που μας τα δώσαν? Πέστε. Ποια ζητήματα βάζουμε όμως? Εμείς λέμε και το ξαναλέμε. Δεν πρέπει να πληρώσουμε ένα ευρώ. Γι' αυτό και θα πιέσουμε όσο μπορούμε.